Γιώργος Εφηντικάκης, συνεδριακός αναλυτής, δημοσιογράφος και φίλος Euro Today. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Λάμπρο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Λοιπόν, στο θέμα της τιμής του φυσικού αερίου, κανείς δεν λέει όλη την αλήθεια. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, δεν είναι αυτό έτσι, τόσο... εγώ θα έλεγα ότι... Πιο κοντά, Γιώργο, θα σας ακούμε. Γιώργο, πιο κοντά. Ναι, εγώ θα έλεγα ότι το θέμα είναι ένα πάρα πολύ... το θέμα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σύνθετο, δύσκολο και δυσνόητο, ακόμα και για ειδικούς. Και ως εκ τούτου, όσο επιχειρείται να γίνει απλό και κατανοητό, μπορεί κανείς να παραπλανήσει, ακόμα και άνθρωποι με καλές προθέσεις, ας το πούμε έτσι. Είσαι ευγενικός, το καταλαβαίνω, για πάμε. Ναι. Τι έχει γίνει λοιπόν εδώ πέρα? Είναι μια συνέχεια, ζούσαμε και ζούμε έτσι με την ευρεία έννοια, μια συνέχεια όσων συνέβησαν το καλοκαίρι, όταν με ευθύνη όχι των Βαλκανίων, αλλά ευρύτερα ευρωπαϊκή, εξαιτίας παραγόντων που συνέβαιναν στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, το ρεύμα έγινε πανάκριβο στα χρηματιστήρια. Ναι. Με αποτέλεσμα να χρειαστεί η κυβέρνηση να επιβάλλει φόρο στο φυσικό αέριο για να βρει χρήματα για επιδοτήσεις. Και θα θυμάστε, υπήρχε μια ολόκληρη κουβέντα που μας συνόδευσε το καλοκαίρι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Ναι, γιατί υπήρχε διακύμανση τιμών ακόμα και εντός της ημέρας που υπερεύαινε τα 100-150 ευρώ, μπορεί να έχει 80 το πρωί, 300 το βράδυ κλπ. Ευρώ. Ναι. Γιατί συνέβησαν αυτά και γιατί συμβαίνουν ξανά? Ναι. Γιατί η κατάσταση του καλοκαιριού συνεχίστηκε και σε μεγάλο μέρος του Νοεμβρίου. Ναι. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες ζούσαμε το ίδιο. Δηλαδή, ακραίες αποκλήσεις τιμών μέσα στην ημέρα, ακραίες αποκλήσεις τιμών από χώρα σε χώρα, ακόμα και αν μιλάμε για απόσταση μερικών χιλιόμετρων, παραδείγματος χάρη ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Αυστρία, δύο χώρες που γειτονεύουν και δύο αγορές που είναι συνδεδεμένες, άρα με βάση τη λειτουργία, το σκεπτικό λειτουργία της ενιαίας ενεργειακής αγοράς, των εισαγωγών δηλαδή που γίνονται από μια χώρα στην άλλη, οι τιμές δεν πρέπει να απέχουν πολύ, δεν είναι λογικό να απέχουν πολύ. Αυτά λοιπόν συνέβαιναν μέχρι και πριν από λίγες εβδομάδες και μπορεί να ξανασυμβούν πολύ τις επόμενες. Το θέμα ποιο είναι? Ότι οι διαχειριστές της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, οι χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης, λειτουργούν στο πλαίσιο της ενιαίας ενεργειακής αγοράς με ένα δικό τους μοντέλο, πιο προωθημένο από αυτό με το οποίο λειτουργούν τα Βαλκάνια, το οποίο στηρίζεται σε αλγορίθμους, οι οποίοι αλγορίθμοι καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται. Γιώργο, συγγνώμη, λίγο πιο κοντά στο κινητό και δεν σας ακούμε καλά. Λέω ότι οι αγορές της δυτικής και κεντρικής λειτουργούν με έναν αλγόριθμο, ναι, ο οποίος... Καλύτερα, ναι. Ο οποίος... Ναι. Λειτουργούν με έναν αλγόριθμο που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται τα μεγαβάτ μεταξύ των διασυνδέσεων. Ωραία. Έχουν δηλαδή τη δυνατότητα, εάν το κρίνουν, να περιορίσουν την χωρητικότητα των διασυνδέσεων προς την Ανατολική Ευρώπη. Άρα δεν υπάρχει νέα αγορά. Να παρακρατήσουν, ας το πούμε έτσι πολύ, πολύ πρόχειρα, να παρακρατήσουν ενέργεια για δικούς τους λόγους, αντί να εξαχθεί σε χώρες γειτονικές με βάση τους νόμους της αγοράς. Οι νόμοι της αγοράς ποιοι είναι? Είναι ότι η ενέργεια κατευθύνεται από τον φθηνότερο, από τη χώρα που είναι φθηνότερες οι τιμές, στη χώρα που είναι ακριβότερες οι τιμές. Για να έχουμε ενιαία αγορά, αυτό είναι στο πλαίσιο της ενιαίας ενεργειακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σωστά? Ο φθηνότερος μπορεί να εξάγει, ναι. Δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν παρατηρείται από το καλοκαίρι και συνεχίζεται και μέχρι και πρότινος, να μην γεμίζουν τα καλώδια, να μην γεμίζουν οι διασυνδέσεις από την κεντρική Ευρώπη προς την Ανατολική, παρότι οι τιμές στην κεντρική Ευρώπη είναι φθηνότερες. Και παρότι ο νόμος της αγοράς ορίζει ακριβώς αυτό, ότι ο φθηνότερος εξάγει στον ακριβότερο. Και έτσι λειτουργεί μια αγορά. Υπάρχει λοιπόν ένα είδος αλγόριθμου, το οποίο λειτουργεί ως κόφτης, ας το πούμε έτσι,
είναι σαν να πέφτουν ενεργειακά τείχη ανάμεσα στην δυτική και την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη, όπως σκέφτεται κάποιος. Και κατ' επέκταση τα ηλεκτρικά συστήματα των δύο γεωγραφικών περιοχών μόνο συνδεδεμένα δεν είναι. Το αποτέλεσμα είναι οι τιμές στην Ανατολική Ευρώπη να ανεβαίνουν, γιατί υπάρχει έλλειμμα, οι εισαγωγές που παίρνουν οι χώρες αυτές είναι λιγότερες από αυτές που χρειάζονται, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω των εισαγωγών, όπως θα έπρεπε κανονικά. Είναι κάτι που συνέβη το καλοκαίρι με την απομόνωση των ηλεκτρικών συστημάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το ίδιο συνέβαινε μέχρι και πριν από λίγες ημέρες. Αυτό όλο εκτείναξε τις τιμές στα χρηματιστήρια της περιοχής μας. Το δικό μας, το ελληνικό χρηματιστήριο, η ελληνική αγορά χοντρικής του ρεύματος, τρέχει με μια αύξηση 52% και κάτι από τα τέλη Οκτωβρίου. Η κυβέρνηση ανησύχησε. Αυτό είχε αποτέλεσμα να αρχίσει να επεξεργάζεται έκτακτα μέτρα, έκτακτες παρεμβάσεις. Δηλαδή να βάλει πλαφόν και να φορολογήσει τα υπερκέρδη τα λεγόμενα τώρα. Το πλαφόν απορρίφθηκε από τους κοινοτικούς με τους οποίους συναντήθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σκυλακάκης, την Παρασκευή. Ναι. Καθώς είναι μέτρο που θα θεωρούνταν παρέμβαση στην αγορά. Αντίθετα, άναψαν το πράσινο φως για μια δημοσιονομική παρέμβαση. Δηλαδή για ένα φόρο. Α. Το σενάριο που παίζει, είναι στο τραπέζι, μιλάει για ένα φόρο στα κέρδη των ηλεκτροπαραγωγών. Και έτσι να επιδοτήσει τα τιμολόγια τα υπόλοιπα. Δηλαδή να βάλει φόρο στους παραγωγούς για να επιδοτήσει τα τιμολόγια του ρεύματος, τους λογαριασμούς, σε βάση περιπτώσει, στα σπίτια. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εδώ έχουμε και ψέματα και υποκρισία. Όταν ρωτάμε ορισμένους γιατί υπάρχει αυτή η απόκληση μεταξύ κεντρικής και βόρειας Ευρώπης και νότου στην τιμή, μας λένε ότι δεν υπάρχει επαρκή σύνδεση. Λοιπόν, επαρκή σύνδεση υπάρχει, απλά οι βόρειοι και οι κεντρικοί δεν διοχετεύουν όσο οφείλουν το φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα στους υπολείπους. Το κρατάνε για τους δικούς τους λόγους. Άρα παραβιάζουν, κατακαιρματίζουν την νέα ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε την υποκρισία λοιπόν των κοινοτικών που όταν τους λέει η Ελλάδα ή κάποια άλλη χώρα να βάλουμε πλαφόν, λένε όχι, γιατί έτσι παρεμβαίνεται στην λειτουργία της αγοράς. Συγγνώμη, οι άλλοι που το κατακρατούν δεν παρεμβαίνουν. Εντάξει, δεν είναι τόσο απλό. Είναι δύο διαφορετικά μοντέλα. Λειτουργούν με διαφορετικούς τρόπους τα συστήματα της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης από τα συστήματα των Βαλκανίων. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα συστήματα των Βαλκανίων δεν έχουν επαρκείς διασυνδέσεις. Οι χώρες δεν είναι διασυνδεδεμένες πολύ όπως συμβαίνει στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Σε κάθε περίπτωση όμως υπάρχει ένα θέμα εδώ, έτσι. Υπάρχει το θέμα που λέει ότι σε μια ενιαία αγορά δεν μπορεί το ίδιο προϊόν σε μια απόσταση μερικών χιλιόμετρων, μερικών δεκάδων χιλιόμετρων, να πωλείται με αποκλίσεις 400 και 500 ευρώ η μεγαβατόρα. Αυτό είναι μια διαπίστωση που η ελληνική πλευρά την έχει θέσει με τεπιτάσεως προς τα έξω. Οι κοινοτικοί δεν φαίνεται να σπάζονται αυτό το επιχείρημα, ότι δηλαδή είναι η αιτία για τις μεγάλες αποκλίσεις. Επιμένουν πως ο λόγος βρίσκεται στις ελλιπείς διασυνδέσεις, στις μεγάλες καταναλώσεις λόγω το καλοκαίρι του καύσωνα, τώρα λόγω του κρύου. Εγώ θα προσθέσω στην προβληματισμό σου κάτι ακόμα όμως, ότι εδώ έχουμε και μια κυβέρνηση η οποία υπό την δαμόκλειο σπάθεια, ας πούμε, των δημοσιονομικών μέτρων, με την πίεση μάλλον, με τις πιέσεις ότι θα επιβληθεί φόρος, επιχειρεί να συγκρατήσει τα τιμολόγια του, να στείλει μήνυμα στους παρόχους και στους προμηθευτές να κρατήσουν χαμηλά τα τιμολόγια για το Δεκέμβρη. Η κριτική που μπορεί να ασκήσει κάποιος εδώ είναι ότι τέτοιες πιέσεις διεξάγονται συνήθως παρασκηνιακά και όχι δημοσιοποιώντας την όλη συζήτηση. Επίσης, κάτι που είναι αλήθεια, γιατί το είδαμε να συμβαίνει στην αγορά, είναι ότι εδώ και μήνες όλοι οι μεγάλοι παίκτες του χώρου, με πρώτη και καλύτερη τη ΔΕΗ, έχουν συγκρατήσει τις αυξήσεις, παρέχοντας μεγάλες εκπτώσεις. Δηλαδή δεν έχουν αρνηθεί να βάλουν πλάτη. Τα λέω όλα αυτά γιατί
είναι πιο σύνθετο το θέμα από τη, από τη διάσταση ο καλός και ο κακός. Ούτε καλός και κακός. Συμφέρον, οι χώρες μεταξύ των χωρών οι οποίες παρακρατούν μέρος του φορτίου, του ρεύματος που θα έπρεπε κανονικά υπό ενιαία ευρωπαϊκή αγορά να ενεργειακή να δίνουν. Είναι και η Γερμανία, ας πούμε, σωστά. Ναι, η λειτουργία της αγοράς Γερμανίας υπόκειται στους όρους που είπαμε νωρίτερα. Άρα η Γερμανία, επειδή λέμε ότι οι κοινοτικοί δεν παραδέχονται αυτό που τους λέει η Ελλάδα ή άλλες χώρες, επειδή οι κοινοτικοί σε μεγάλο βαθμό είναι οι Γερμανοί, δηλαδή αυτοί στην ουσία δίνουν το μεγάλο, σε μεγάλο βαθμό τον τόνο έτσι, και το κλίμα και οριοθετούν το τι θα πει και θα πει η Κομισιόν, είναι οι Γερμανοί αυτοί οι οποίοι δεν παραδέχονται αυτό που κάνουν. Περί αυτού πρόκειται. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Οι εξαγωγές που πηγαίνουν και από τους Βόρειους και από εμάς, πού πηγαίνουν? Η Ελλάδα σήμερα που μιλάμε εξάγει περίπου το 30% της ενέργειας προς τα πάνω, προς το βορρά. Πού πάει? Όταν λέμε προς το βορρά εννοούμε προς στο βαλκανικό διάδρομο Ρουμανία, Ουγγαρία, Ουκρανία. Η Ουκρανία έχει πάρει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες εδώ και κάποιες εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Οι Βρυξέλλες έχουν δημοσιοποιήσει ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι ποσότητες που εξάγει η ΕΕ προς την Ουκρανία λόγω των πληγμάτων στις ενεργειακές τους υποδομές. Η Ελλάδα μαζί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία υποστηρίζουν από το καλοκαίρι και ως ένα βαθμό ακόμα και σήμερα ότι ένας λόγος για αυτή την ανισορροπία είναι οι περισσότερες ανάγκες που καλείται να καλύψουν τα Βαλκάνια είναι προκειμένου, οι περισσότερες ανάγκες της Ουκρανίας, οι οποίες ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται ισομερώς από όλη την Ευρώπη. Άρα πάμε, μπράβο. Πέφτει περισσότερο στα Βαλκάνια. Άρα πάμε στο δεύτερο μέρος. Λοιπόν, η κεντρική και οι βόρειοι όχι μόνο δεν δίνουν το ρεύμα που θα έπρεπε στους νότιους για να εξισορροπούνται οι τιμές, αλλά οι νότιοι, οι οποίοι πλέον ούτως ή άλλως πιο ακριβά, σηκώνουν και το μεγαλύτερο μέρος του κόστους για την Ουκρανία. Εδώ μιλάμε για στρέβλωση σε στρέβλωση, έτσι. Δηλαδή, ούτε αυτό που πρέπει να κάνουν στο πλαίσιο της νέας αγοράς κάνουν, ούτε προς την Ουκρανία ανταποκρίνονται σε αυτό που λέει η Κομισιόν. Δηλαδή, το λογαριασμό, να το πω απλά, τον πληρώνουμε εμείς. Και για το ότι δεν λειτουργεί η αγορά εσωτερικά και για το ότι πρέπει να πηγαίνει το ρεύμα στην Ουκρανία. Συγγνώμη, αλλά αυτό το πράγμα είναι σκάνδαλο. Εντάξει, το λες πολύ απόλυτα. Έχω να σου πω ότι η κυβέρνηση το έχει θέσει με τον τρόπο που μπορεί να το θέσει διπλωματικά, δηλαδή το θέμα στα κοινοτικά όργανα και σε υψηλό επίπεδο και σε επίπεδο ηγετών. Αλλά η απάντηση που έχει εισπράξει μέχρι τώρα η χώρα, αν θυμάμαι καλά και από την ίδια την πρόεδρο της Επιτροπής παλιότερα, ο Πρωθυπουργός, ήταν ότι δεν ευθύνεται η Ουκρανία για τις όποιες αναταραχές συμβαίνουν στην ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ναι. Αλλά η ευθύνη αφορά άλλους παράγοντες. Όπως είπα νωρίτερα, τα υψηλά φορτία κατανάλωση κτλ. Δηλαδή, υπάρχει εδώ ένα τείχος, ας το πω έτσι, ας μου επιτραπεί, σε ό,τι αφορά την παραδοχή από την άρνηση πραγματικότητας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατανοητό. Ναι, ότι η Ουκρανία βάζει και αυτή το λιθαράκι της σε μια γενικότερη ανισορροπία και στρέβλωση που επικρατεί. Ωραία. Γιώργο, με συγχωρείτε, δεν παραδέχονται ότι οι Βόρειοι και οι Κεντρικοί παραβιάζουν την ενιαία αγορά διότι παρακρατούν φορτίο. Δεν παραδέχονται ότι η Ουκρανία ευθύνεται σε ένα μέρος διότι υποχρεούμαστε να δίνουμε το φορτίο που δεν μας δίνουν οι άλλοι, οι Βόρειοι. Εντάξει, αυτό το πράγμα τώρα δεν είναι ούτε ένωση ενεργειακή, ούτε ευρωπαϊκή. Τέλος πάντων, είναι κατανοητό. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι κανείς δεν λέει την αλήθεια. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο, για την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, φίλε.